ξεκινώντας να πω ότι έγινε η σύσκεψη εδώ στο εργατικό κέντρο της Οριστεάδος. Συμμετείχαν αρκετοί αγρότες από όλο τον νομό. Συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα, το φορολογικό, το ασφαλιστικό, η απληρωσιά που είναι και ειδικά, το γνωρίζει και η περιοχή μας, ειδικά με τα τέφτλα. Υπάρχουν αποζημιώσεις που δεν δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ. Συζητήθηκε, αναφέρθηκε για το κόστος παραγωγής, για τις κατασχέσεις των λογαριασμών, όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν, που είναι φωτιά μπορώ να πω. Βέβαια έρχονται και άλλα προβλήματα που σιγά σιγά θα μας οδηγήσουν το να μην παράγουμε, να μην πάμε στα χωράφια μας και να βγάζουμε παραγωγή. Η απόφαση της συγκέντρωσης σήμερα είναι στις 27 του μηνός, ημέρα Σάββατο νομίζω είναι, θα γίνει 11 η ώρα ένα συλλαλητήριο στην Οριστεάδα και οι αγρότες αποφάσισαν ότι αυτό το συλλαλητήριο θα έχει προοπτική μπλόκου. Θα δούμε εκείνη την ημέρα πώς θα πάει το συλλαλητήριο, εκείνη την ημέρα θα αποφασίσουμε. Βέβαια η απόφαση είναι αν στηθεί μπλόκο να στηθεί στον κόμβο Καστανιάς Ρίζιας, στη γέφυρα δηλαδή. Αυτά είναι εν ολίγης. Από εκεί και πέρα θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και θα παίρνουμε τις ανάλογες αποφάσεις. Υπάρχει διάθεση για κινητοποίησης? Πρέπει να πω ότι ο κόσμος είναι παγωμένος. Βέβαια όλη αυτή η κατάσταση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με τα μέτρα που έχουν πάρθει έχουν απογοητεύσει τον κόσμο. Δυστυχώς η κυβέρνηση μάλλον παίρνει μέτρα για τα μέτρα και δεν πιστεύω να γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει παραγωγή. Υπάρχει μια απογοήτευση, βέβαια σε εμάς πέφτει ο κλήρος να μπορέσουμε να σηκώσουμε, να βάλουμε τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο να σηκώσει το κεφάλι. Και πρέπει να το σηκώσει το κεφάλι και να αντιδράσει σε αυτήν τη λέλα από των μέτρων που έρχονται. Θα γίνουν περιοδίες στην χωριά της περιοχής? Ναι, αποφασίστηκε να γίνει περιοδία. Αύριο θα γίνει μια περιοδία στο Τρίγωνο και μετά εδώ στην περιοχή της Οριστεάδος μέχρι το συλλαλητήριο και μετά με το συλλαλητήριο θα γίνουν περιοδίες. Βέβαια δεν σταματάμε εμείς. Απλώς τώρα θα ενημερώσουμε τον κόσμο ότι θα γίνει το συλλαλητήριο και ότι η απόφαση του μπλόκου θα πάρθει εκείνη την ημέρα. Βέβαια το συλλαλητήριο πρέπει να πω που θα γίνει 27 του μηνός, 11 η ώρα στην πλατεία της Οριστεάδος, θα είναι με τα αγροτικά τους μηχανήματα. Και όχι μόνο βέβαια, αλλά περισσότερο στοχεύουμε να είναι αγροτικά μηχανήματα στην πλατεία της Οριστεάδος και κόσμος φυσικά. Θα συμμετέχουν και αγρότες από άλλες περιοχές? Ναι, ήταν και από κάτω από το νότιο Εύρο ήταν κάποια άτομα. Βέβαια αυτοί θα έρθουν με τα αυτοκίνητά τους, δεν θα έρθουν με τα τρακτέρ τους γιατί δεν μπορούν, είναι πολύ μακριά. Αλλά ήταν και αγρότες από την περιοχή του Δημοτήχου που πιστεύω ότι θα συμμετέχουν και με τα αγροτικά τους μηχανήματα.